Πρώτη διαβολοδομάδα στην EuroLeague και δεν θα μπορούσε να λείπει το Reading Green ακόμα και αν δεν υπάρχει derby. Ωστόσο υπάρχει κορονοϊός. Και ας αναπάρει με τον κορονοϊό. Είναι η πρώτη ουσιαστικά πολύ δυνατή δοκιμασία για την διοργανώτρια αρχή. 100%. Διότι μία ομάδα μετά την άλλη παρουσιάζει κρούσματα και όχι ένα-δύο. 5-6. 8 η Zenit. 8 η Zenit. Η Χίμκι είχε πολλά, έπαιξε με 6 επαγγελματίες και έναν έφηβο. Η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει. Τον Παναθηναϊκό. Αν θα τον εντοπίσει, κάτσε να δούμε. Και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, εμείς οφείλουμε να κάνουμε την κουβέντα μας για τα 4 μάτς. Βιλερμπάν Παναθηναϊκός. Να μου πεις ποια Βιλερμπάν. Ποιοι. Ποιοι παίκτες κατέβουνε. Ποιοι θα είναι, αν θα είναι. Αυτοί που λέμε σήμερα μπορεί να μην παίξουν το βράδυ. Και μπορεί να παίξουν μη καθόλου το παιχνίδι. Ποτέ δεν ξέρει. Η αποστολή του Παναθηναϊκού βέβαια ταξίδεψε κανονικά στη Λιόν, όφιλε. Έτσι. Χωρίς τον Μποχωρίδη και χωρίς τον Πιέρ Τζάκσον, ο οποίος θα πάρουν μέρος στην διαβολοβδομάδα. Κοίτα, ούτως ή άλλως, στον Παναθηναϊκό, το μάτς με τη Βιλερμπάν, πολλό δε μάλλον μετά και την ήττα του Ολυμπιακού, το είχαν κυκλωμένο νίκη. Γιατί άμα θέλουν να έχουν κάτι, τι κάνεις έτσι. Το είχαν κυκλωμένο νίκη, Περίμενε, ποιο να κερδίσουν. Την Μπαρσελόνα την πρέπει να κερδίσουν. Όχι, αλλά τι, ποιο κερδίσουν. Τι μακάβι που θέλαμε να κερδίσουν. Ποιο να κερδίσουν. Ναι, αλλά το κυκλωμένο νίκη. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Μα άμα θέλουν να έχουν υποτίθεται βλέψει για κάτι. Να διεκδικήσουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, φέτος, αυτά τα μάτια είναι. Στο αντικρού. Το. Στο αντικρού. Έκτος ήσουν πέρυσι και έχασε στη Βιλερμπάν. Έτρωνε είναι κάτω. Βέβαια είχε κόσμο Παναθηναϊκό στο Άκρα και είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό. Στην παράταση. Τα γυαλιά ζόρια. Το είχε κερδίσει. Άρε, Μπόλγουιν, κάνε το φάλι, ο Βαγιάννη. Δεν το έκανε. Το είχε κερδίσει. Το κέρδισε. Ωραία. Άρα λοιπόν, άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκό στη Λιόν. Σίγουρα είναι εντάξει, πέρα την πλάκα, σίγουρα είναι παιχνίδι. Ναι, πέρα το παιχνίδι. Στι δυνατότητε του Παναθηναϊκού 100%. Ήταν πλήρη η Βιλερμπάν, είτε όχι. Ήταν θέμα του Παναθηναϊκού. Αν και εφόσον διεξαχθεί απόψε το παιχνίδι, η Βιλερμπάν θα έχει πολλές απουσίες και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Οποίες ευκαιρίες θα έχουν πάρα πολλές ομάδες φέτος. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να περάσει από πού. Μπορεί, μπορεί για Μπαρσελόνα. Παράδειγμα το Real Barcelona να έρθει 0. Συγγνώμη, το Real Παναθηναϊκός που δεν το έχει κυκλωμένο να έρθει 0-20. Ακριβώς. Ποτέ το ξέρεις αυτό. Μπράβο, μπράβο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τετάρτη. Ολυμπιακός Αρμάνι. Τι βλέπεις. Ολυμπιακός Αρμάνι είναι το πρώτο crash test. Του Ολυμπιακού, κράστες από την άποψη ότι αντιμετωπίζει μια σίγουρα καλύτερη ομάδα. Οι Ζαλγκύρης και ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλύτερες ομάδες, είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού. Βάσει των κινήσεων που είναι καλοκαίρι, ναι. Τώρα, βάσει των κινήσεων όπως σωστά το έθεσες, αντιμετωπίζει μια καλύτερη ομάδα με πλούσιο ρόστερ, με πολλούς παίχτες, μεγάλο βάθος, ποιότητα. Για μένα μειονεκτή στο θέμα προπονητή. Το έχω συζητήσει και συμφωνώ 100%. Χωρίς να θέλω να φάνω βλάστημος στον Έτορε Μεσίνα. Αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε και 4 επιστροφές στον Πειραιά. Άλλες αγαπήθηκαν πολύ, άλλες δεν πρόλαβαν. Χάιν Σταυρόπουλος. Χάιν Σταυρόπουλος. Πάντερ Λεντέι. Ο Ζαν Σαρλ δεν θα παίξει. 100% οριστικά. Δεν θα παίξει. Και το θέμα είναι ότι πάει 2 εβδομάδες τώρα η θλάση του. Φλάση. Το Τζάκσον φλάση. Έχει δύο μάτς έξω. Ναι, αλλά είναι δεύτερη φλάση μέσα σε ένα μήνα. Εντάξει. Σε άλλο σημείο βέβαια. Αλλά... Σλούκας. Σλούκας λογικά θα είναι στη δεκάδα. Μάλιστα. Πάμε πέμπτη. Πέμπτη. Πέμπτη τι έχουμε. Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός. Πάμε σε επόμενο. Πάμε σε στα μάτς που έχει κυκλώσει η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα. Εντάξει, νομίζω... Το ενδιαφέρον και πάμε με τον Καλάθι, ενώ του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι για μένα το. Ναι. Όλο το μάτς για μένα θα είναι αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσει ο Καλάθης στον Παναθηναϊκό, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα παίξει. Εντάξει, πώς θα συμπεριφερθεί. Νομίζω ο Καλάθης δεν είναι άνθρωπος που έχει δείξει ότι δεν σέβεται κλπ. Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με αυτή την έννοια. Ενώ θα παίξει καλά, θα είναι τρακαρισμένο. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Α. Εννοείται ότι. Πάντως νομίζω είναι από τις λίγες ομάδες στην Μπαρτσελόνα που αν τις λείψουν ένα-δύο παίχτες δεν θα έχει πρόβλημα. Αν τις λείψουν περισσότεροι θα έχει.
Η Ασκεβίτσιος θα είναι κανονικά στον πάγκο, έτσι. Ναι, γενικά. Ένας παίκτης έχει κρούσμα. Ένας παίκτης δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα. Δεν ξέρουμε πώς ήταν ο Κλαβέρ, επειδή είχε βρεθεί κοντά σε κρούσμα και είχε απομονωθεί κάποια στιγμή. Αυτό έχει γίνει καιρό όμως. Έχει γίνει καιρό, δεν ξέρω αν είναι αυτός. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός από εκεί πέρα το μόνο θα κάνει είναι να κερδίσει πράγματα, να παίξει όσο πιο ελεύθερα μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Κανένα άγχος, μηδέν άγχος, πάνε το χαριστηθούν και ό,τι βγάλουν από εκεί και πέρα. Να μην πάνε και 30. 30 τρώγανε άλλες εποχές. Πέρσι πάνε 30 και πέρα πέρσι. Υποτίθεται είχαν ομάδα πιο ανταγωνιστική. 30, εντάξει, ήταν 15-20 πόντους. Παίζει ρόλο και το τι θα έχουν κάνει με την Βιλερμπάν. Σίγουρα. Αν έχουν νικήσει με την Βιλερμπάν, ας πάνε και 30. Και με 21 να χιλιώσει το μάτι με την Βιλερμπάν που λέει ο λόγος. Αχ, πάλι είναι, θα είναι, θα έχουν νίκη στους ακούλους. Η νίκη είναι νίκη. Η νίκη είναι πάντως είναι δύσκολο παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Πάμε με την Βαρσελονά. Πολύ δύσκολο. Τι συζητάμε τώρα. Οπότε... Τι συζητάμε. Εμείς να... Θα έχουμε δώσει και οι δύο την Βαρσελονά κατάκτηση. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό την Βαρσελονά. Σε μια ιστορία. Γιατί και μπάστε είχαμε πει για τη Φενέρ. Παίζει πάρα πολύ καλά. Ναι, ότι δύσκολα είναι τα play-off. Και παίζει πάρα πολύ καλά. Ό,τι πιάνω στο στόμα μας, εμείς γίνεται. Πάμε για Παρασκευή. Πάμε για Παρασκευή. Ολυμπιακός Μακάμπι. Σφαιρόπουλος πάλι επιστροφή. Ναι, επιστροφή. Καταρχάς τώρα από Ολυμπιακός Μακάμπι. Και μου ήρθε ο Σφαιρόπουλος στο μυαλό μου. Για να δικαιωθούμε για το μπάσκετ Πεδουλάκη Σφαιρόπουλου που είδαμε στο ντέρμπι. Ναι, βέβαια. 100-0. Και ανάλογο θα είναι για το Ολυμπιακός Μακάμπι. Έτσι πιστεύεις θα πάει. Ναι, για το Ολυμπιακός Μακάμπι λίγοι που θα μπουν. Πολύ μεγάλη επιμονή στα αμυντικά τους καθήκοντα να δείξουν οι δύο ομάδες. Αυτό είναι και το αγωνιστικό στυλ των δύο προπονητών. Επίσης δύσκολο παιχνίδι. Επίσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τι θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Αρμάνη. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει με 1-2 την διάβολη εβδομάδα. Δεν βλέπεις 2-2 ρεκόρ? Όχι, δεν βλέπω 2-2. Απλά δεν ξέρω ποιο θα είναι το 1-2. Ποιο θα είναι η νίκη. Όχι, όχι. 2-2 μετά και την τέταρτη αγωνιστική. 2 νίκες, 2 ήττες. Μετά και την τέταρτη αγωνιστική. Ναι. 2-2. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από το 16-17 που έχουν μπει οι διαβολοβδομάδες, έχει ρεκόρ 26-12. Α, πάει πάρα πολύ καλά. Και δεν έχει κάνει ποτέ 0-2. Αχα. Δεν έχει κάνει ποτέ 0-2. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 1-2-2 με τον Βόβαρα. Ναι. Δεν έχει κάνει ποτέ 0-2. Το ντεμπούτο του Μπαρτζόκα πέρυσι ήταν στη διαβόλη εβδομάδα. Ξεκίνησε με ήττα από την Άλμπα και μετά νίκησε ο Ολυμπιακός την Μπάγερν. Νομίζω ότι θα κλείσει με 1-2 ο Ολυμπιακός, απλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο θα ποιο είναι θα το 1-2. Ναι. Εσύ δηλαδή βλέπεις Παναθηναϊκό 1-2 και εσύ. Ναι, 1-2. Απλά εσύ είναι εύκολα. Νίκη Βιλερμπάν ήταν Μπαρσελόνα. Τα υπόλοιπα την επόμενη εβδομάδα, μετά και την τέταρτη αγωνιστική. Την επόμενη εβδομάδα. We'll be right back.